Γεια σα, αγαπητοί φίλοι και φίλε. Σα καλωσορίζω στην απόψινή 200-301η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Φθινοπορεινή η σημερία σήμερα, 21η Σεπτεμβρίου. Τα γεγονότα όμω τρέχουν και παρότι η αρμονία τη ημέρα θα, θα πρέπει να είναι αδιατάρακτο, η τουρκική στάση συμπεριφορά συνεχίζει να είναι προκλητική και κυρίως επιθετική. Βέβαια σε αυτό συμβάλλουν τεράστια λάθη, τα οποία, ένα από τα οποία θα αναδείξουμε σήμερα. Φίλοι και φίλες, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θόδο. Ο Νίκ Θόδος, για τι εξαιρετικέ, τι υπέροχε, τι καλλιτεχνικέ φωτογραφίε από τα μέσα και τι τα υποβρύχια, ένα αέρια μέσα του πολεμικού μα ναυτικού. Νίκ Φόδο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βρίσκει Με φίλε, εχθέ ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, η οποία ακολουθήθηκε από μια ομοίω δύσκολη νύχτα. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά, διότι η τουρκική πολεμική αεροπορία, η καλούμενη και ω Τουρκ Χαβάκου Βέτλερη Χαβά είναι ο αέρα, έτσι. Το λέμε σε έχει το χαβάτο. του. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι καλό να κόψουμε όλε αυτέ του τουρκισμού, του ιδιωματισμού από την καθημερινότητά μα. Δεν έχει να μα προσδώσει απολύτω τίποτε. Η τουρκική λοιπόν πολεμική αεροπορία, εν 26 αεροσκαφών, πραγματοποίησε σειρά προκλητικών διεισδύσεων εντό του ελληνικού εναερίου χώρου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν, προσέξατε, 7 εμπλοκέ. Τι σημαίνει εμπλοκή για όσους και όσες δεν γνωρίζουν. Εμπλοκή είναι μια κατάσταση στον αέρα κατά την οποία τα μαχητικά της πολεμικής μας αεροπορίας αντιμετωπίζουν τα τουρκικά και ουσιαστικά λαμβάνουν θέσεις μάχης προσπαθώντας να εκδιώξουν αφού πάρουν την πιο πλεονεκτική θέση τον αντίπαλο από τον αέρα να τον εκδιώξουν. Είναι αυτό το οποίο στην καθομιλωμένη της πολεμικής αεροπορίας των χειριστών είναι ότι ρίχνουμε ξύλο. Οι Τούρκοι λοιπόν τρώνε ξύλο. Πώς λοιπόν τρώνε ξύλο, αυτός ο ελληνικός ο ιδιωματισμός, χάρη στι υπεροχή τη τακτική των χειριστών της πολεμικής μας αεροπορίας. Εμπλοκή λοιπόν το ελληνικό αεροσκάφος πραγματοποιώντας ελιγμούς, δυσκόλους ελιγμούς, Έχω πετάξει με μαχητικό, σα διαβεβαιώ, δεν είναι καθόλου υγιεινή αυτή η κατάσταση. Κατορθώνουν και βρίσκονται σε θέση βολή πυροβόλου πίσω από την Ιουνουρά, όπω λέγεται, του τουρκικού μαχητικού. Εφτά εμπλοκέ σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να είχαμε επτά Τουρκικό Τουρκικών αεροσκαφών. Όχι ελληνικών. Τι σημαίνει, τι δείχνει η κατάσταση, ότι κάθε άλλο παρά υπάρχει αρμονία και ησυχία. Και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, διότι εκτός των άλλων οι Τούρκοι επαναδραστηριοποίησαν το μοχλό της εργαλειοποιήσεως των λάθρων μεταναστών, προκειμένου να πιέσουν τη χώρα μας στο πλαίσιο της στρατηγικής του του γεωστρατηγικού εκφοβισμού, το γεωστρατηγικό μπούλινγκ το οποίο έχουμε πει, και παρότι την ίδια στιγμή στη Νέα Υόρκη, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ε σημειώνονται εκδηλώσει, οι οποίε δυστυχώ κάποιοι από το ελληνικό έθνο έδωσαν το παρόν. Όμω, αυτό εδώ, το οποίο μου έστειλε ένα ανώνυμος φίλο από το μέσο των κοινωνικών δικτύων, έφερε στην επιφάνεια κάτι το οποίο δυστυχώ βαρύνει την προηγουμένη ελληνική κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Τι είναι αυτό, Είναι κάτι που σχετίζεται με έναν από τους στρατηγικούς στόχους της στρατηγικής επιδιώξει της αναθεωρητικής νεοοθωμανικής Τουρκίας. Δηλαδή, η γαλάζια πατρίδα δεν είναι μόνο μια τουρκική άποψη αυθαίρετος, παράνομος, έως και εξωφρενική για το καθεστώς των υδατίνων ζωνών του Γενικεύου στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά περιλαμβάνει και το κρίσιμο κομμάτι της αλίας. Πάρα πολύ ωραία. Τι μου λέει λοιπόν αυτό ακριβώς το κείμενο, ότι το 19, πριν από τις εκλογές, υπήρξε μια αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικους, όπου λόγω και εξαιτίας αυτής της αλλαγής, συνέβη το εξή ανεπίτρεπτον. Τι δηλαδή, όποιος Τούρκος αλλιεύς ή πλοίο το οποίο φέρει την τουρκική ημισέλινο η σελφη στις περιοχές της ελληνικής δικαιοδοσίας μπορεί να αλλιεύει χωρίς να διώκεται ποινικό. Μα θα μου πείτε τι είναι αυτό. Εγώ θα σας πω ότι αυτό είναι τραγικό σφάλμα. Εγκληματικό λάθος. Διότι ενώ εμείς που τηρούμε όλες εκείνες τις διατάξεις, τα πρέπει και τα θέλω της Ευρωπαϊκής Ενώσεω να μην αλλιεύουμε σε συγκεκριμένε περιοχέ, σε συγκεκριμένου χρόνου. Αυτά όλα καταστρατηγούνται από την Τουρκία, διότι εμεί του δώσαμε την ευκαιρία. Ναι, είναι απάντηση στο αρχηγού τηλεμενικού του αρχηγού του του Αντεναβάρχου Κλιάρη σε σχετική ερώτηση από την Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλία, επισημότατα των έγγραφων, όπου από τα κοινωνικά δίκτυα σα, επαναλαμβάνω, ανωνύμω που το έστειλαν. Οπότε, οπότε, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, οι Τούρκοι δεν έχουν παρά να φοβηθούν τα διοικητικά πρόστιμα, τι ποινέ που τυχόν να του επιβάλλει ποιο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αν ένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφο εισέλθει, για παράδειγμα, στην περιοχή των Ιμίων. Ναι, η τουρκική ακτοφυλακή θα σπεύσει και αν δεν ανοίξει πυρ, έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, θα πραγματοποιήσει βίαιε ενέργειε κατά των Ελλήνων αλλιέων. Οι οποίοι ζουν στην περιοχή και είναι η καθημερινότητά του. Αντιθέτω, αν συμβεί κάτι το αντίστοιχο, το ανάλογο, το παράλληλο με του Τούρκου αλληλεί, αυτοί δεν θα έχουν τίποτα να φοβηθούν παρά μόνο ένα διοικητικό πρόστιμο που θα του υποβληθεί από ποιο δικαστήριο, αφού, δε, αφού δεν υπάρχει καν ποινή. Δεν μπορούν να συλληφθούν. Διότι δεν είναι παράνομη και έκνομη ε, η ενέργειά του. Άρα λοιπόν τι απαιτείται. Απαιτείται η δραστική αλλαγή και επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος και η σαφή εντολή προ το λιμενικό σώμα να πράξει τα δέοντα. Τι κάνει όμω αυτό, Πώ το εκμεταλλεύεται αυτή η Τουρκία. Ξέρετε την περίοδο τη Υπούρα στα Ήμια. Ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δίνουν την εικόνα. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δίδεται η εικόνα στου Τούρκου αλλιεί ότι η γαλάζια πατρίδα, αυτό το μεγάλο του όραμα, βασικά δεν επεκτείνεται στα όρια τα οποία έχουν ορίσει εκείνοι, αλλά μέχρι και τον Ιόνιο. Γιατί φανταστείτε τα τουρκικά αλλιευτικά, κάτω από αυτή την απαράδεκτη ελήψη νόμου, κάλυψη, ανοχή, εγκληματική ανοχή, θα μπορούν να αλλιεύουν μέχρι το Ιόνιο, όπου θέλουν. Εντός των περιοχών τις οποίες αστυνομεύει η χώρα μας. Ενώ η δική μας η αλληλής, ιδιαίτερω σε περιόδους όπως μου μετέφεραν, γιατί πραγματοποίησα και κάποια, τηλε... κάποια, τηλεφωνήματα, στην εποχή την περίοδο του γόνου όπως ονομάζεται, που εμεί είμαστε ιδιαιτέρω προσεκτικοί, οι Τούρκοι λειτουργούν ω πειρατέ αλληλή. Και όλα αυτά σε βάρο τη εθνική οικονομία. Και κατ' επέκταση κατά τη εθνική ασφαλεία. Και αυτό λοιπόν έγινε το 19, μερική περίοδο κάποιων μηνών πρώτων εκλογών. Και αναρωτιέμαι, γιατί συνέβη αυτό. Πώς επιτρέψαμε τέτοιο λάθος. Ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι συνηγόρησαν πώ αυτή την επιλογή. Αυτό πρέπει να αλλάξει όχι σήμερα, χθε. Διότι η αλληλεία είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί, θα τα χαρακτηρίσω υποστρατηγικά, με ή χωρί εισαγωγικά, η νεοθωμανική αναθεωρητική Τουρκία, για να υπονομεύσει και άλλο την εθνική μας κυριαρχία μέσω του, του ψευδοειδεολογήματος της γαλάζιας Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, αυτός εδώ είναι ένας χάρτης, ο οποίος τι μας δείχνει, μας δείχνει τους χώρους και τις περιοχές ανταγωνισμού μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, είναι από το ISS, ISW, συγγνώμη, και εκτός των άλλων μας δίνει και μια εικόνα των τουρκικών απαράδεκτων επιδιώξεων όπως βρίσκεται λέει Russia Turkey Competition όπως είναι στον Ιούλιο του 2021. Πάμε να πούμε τώρα κάποια πράγματα. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε έναν ουσιαστικά σύμμαχο στρατηγικό εταίρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα στο επόμενο διάστημα ο πρόεδρος Πούτιν στο Σότσι θα συναντήσει τον πρόεδρο Ερντογάν και μερικά από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουν είναι η αγορά της δεύτερης μοίρα αντιαραπορικών πυράβλων S-400 δεύτερη μοίρα, το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή και κατά το παρελθόν θα συζητηθεί το θέμα του φυσικού αερίου και επίσης τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη Λιβύη, στη Συρία, τα οποία τα δύο καλά καλά αυτά γεωπολιτικά συνεταιράκια συζητούν και πάνω και κάτω από την τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Εδώ όμως θα πρέπει να θέσουμε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται και με τις εξελίξεις, θα αναφερθούμε σε αυτές, στην άλλη πλευρά της υδρογείου της Ιφιλίου που είναι ο Ινδοειρηνικός Ωκεανός. Η Ελλάς είναι μια χώρα η οποία ανήκει παραδοσιακώς Ή στο σύμπλεγμα εκείνο το ιστορικό Το παραδοσιακώ Ελλάς ήταν ναυτική δύναμη από την αρχαιότητα Από την εποχή του Μήνο ως θαλασσοκρατούσε Και σήμερα η Ελλάς του μηνο θαλασσοκρατουσε και σημερα η ελλας καλειται να υπερασπίσει Μια τεράστια υδάτινη επιφάνεια Αλλά και το βυθό της Μέχρι και το υπέδαφος και τα όσα κρύβει είναι σαφή σημεία περί του φυσικού αερίου και των ενεργειακών αγαθών. Η Ελλάδα λοιπόν παρακολουθεί με ικανοποίηση την επανάκαμψη των ναυτικών δυνάμεων. Ποιε είναι οι παραδοσιακέ ναυτικέ δυνάμει, Είναι αυτέ οι οποίε ανέκαθεν κυριαρχούσαν στην ιστορία. Ποια είναι η σημερινή του έκφραση, Είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά την Δύση. Αυτέ λοιπόν οι ναυτικέ δυνάμει, θυμίζω, 200 χρόνια μετά από την Επανάσταση, είναι η Μεγάλη Βρετανία εκείνη η οποία αξιοποιώντα τα λάθη τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, αξιοποιώντα την εμπλοκή του Ιμπραήμ Πασά και του Μεχμεταλή που τον απέστειλε ει την Ελλάδα, προχώρησε σε μια σειρά δρα... δράσεων, οι κατέληξαν στην περίφημο ναυμαχία του Ναβαρίνου. Άρα λοιπόν η Ελλάς, που δεν ξεχνά και έχει ιστορική μνήμη, οφείλει να συντονιστεί με εκείνες τις διαχρονικές δράσεις. Κοιτάξτε, οι ναυτικέ δυνάμεις δεν είναι η Αγγλία και οι νόμοι τους και οι Ηνωμένε Πολιτείες, είναι η αρχαία Αθήνα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Στο Θουκυβίδη περιγράφονται με μεγάλη αναλυτική, με μεγάλη ανάλυση και ακρίβεια όλα εκείνα, όλα εκείνα στα πρά, πράξεις, όλες εκείνες οι δράσεις μέσα των δημιγοριών, μέσα των προσωπικών παρεβάσεων του αρχαίου ιστορικού που αναδεικνύουν το δόγμα της εποχής για τις ναυτικές δυνάμεις. Εμείς είμαστε η ναυτική δύναμης Η λέξη ναυς, το Navy δηλαδή, είναι ελληνική. Συνεπώ. Δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε για την ενίσχυση του, μας, του πολεμικού μας ναυτικού και εν γέννη των αεροναυτικών μας δυνάμειων. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Είμαστε σε μία περίοδο κατά την οποία αυτός ο κρίσιμος χώρος εδώ που βλέπετε, τον οποίο δεν τον ελέγχει και ούτε πρόκειται να τον ελέγξει η Οθωμανική Τουρκία, είναι το επίκεντρο εκείνο όπου το ναυτικό της Ελλάδος, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, και ελπίζουμε τη Κύπρου στο άμεσο μέλλον, αλλά μιλάμε για το τώρα, έχει κλειδώσει την περιοχή, διότι απέναντί του έχει ένα τουρκικό ναυτικό το οποίο έχει ισχνέ επιχειρησιακέ δυνατότητε. Ναι, είμαστε στον τομέα του ναυτικού, χάρη στην προμήθεια των τεσσάρων Type 214 των υποβρυχίων, αναερόβια προώσεω, είμαστε μπροστά. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι στα χρόνια τα οποία θα έλθουν, παρά τις προσπάθειες που, πράδει, που, που έχει δρομολογήσει η Τουρκία για να ανατρέψει την κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εμείς θα είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από εκείνους. Αν μας είχαν βοηθήσει και οι φίλοι μας οι Γερμανοί και μας είχαν δώσει εγκαίρο στις τροπίλες, ως και μια ενδιάμεσο λύση, με ένα πακέτο τροπιλών, θα ήμασταν σε ακόμα πιο καλή θέση. Όμως, είναι η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό. Ίσως και στην ευαμέσως επομένη. Θα δούμε το θέμα της επικαιρότητα. Είναι εκείνη η οποία πλέον έχει αρχίσει και χαλιβδώνει τις διαθέσεις, τις αναθεωρητικές της Τουρκίας. Διότι υπάρχει ο Turkish Stream, ο οποίο καταλήγει στην Ανατολική Θράκη, όπου η Τουρκία και η Ρωσική Ομοσπονδία εκμεταλλεύονται ακριβώς, οι Ρώσοι κυρίως, την ανάγκη τη δίψα για φυσικό αέριο, η Γκάστρομ, για παράδειγμα, βλέποντα την αλματώδη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, 700% πάνω σε κάποιε κατηγορίε, έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει και να ενισχύσει τη χώρα τη. Μα αυτό ήταν το ζητούμενο τη σειράξεω του οικονομικού πολέμου μεταξύ Δύσεως και Ρωσική Ομοσπονδία να περιοριστεί η ροή του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά και με τον Nord Stream 2 καθίσταται ακόμα περιττέρω όμερο των ρωσικών ενεργειακών πολιτικών και σχεδιασμών ολόκληρη ειδήσει. Και πώ συνδέεται το φυσικό αέριο, έχουμε πει Πολάκης, με του εξοπλισμού? Με ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ο EastMed. Αυτή εδώ η περιοχή όπου δεν θυσιάγραφεί το EastMed είναι η περιοχή από την οποία θα, θα διέλθει ο αγωγός τον οποίον έχει ξεκινήσει η έρευνα και τις οποίες προσπαθεί, τα πρώτα αρχικά στάδια, προσπαθεί η Τουρκία να τα δυναμητήσει παρενοχλώντας με ηχητικά σήματα κλπ. Όχι σε μια ερώτηση που μου έκαναν δεν συνεύει νιοψία. Νιοψία σημαίνει ότι κάποιο ένοπλος επιβαίνει Επί του σκάφου, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί, και ουσιαστικά το ελέγχει με αστυνομικά, παύλα στρατιωτικά μέτρα. Τα τέτοιο πράγμα δεν συνέβη. Δεν συνέβη. Οι Τούρκοι δεν τόλμησαν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Αυτό θα ήταν ουσιαστικά ένα καζουσμπέλι αντίον τη χώρα μα. Και δεν θα το επιτρέπαμε εμεί να συμβεί. Ούτε καν να φτάσουμε ω εκεί. Το ερευνητικό σκάφο ουσιαστικά βρίσκεται εδώ πέρα, ανατολικό τη Κρήτη. Φίλοι και φίλε, αυτό εδώ είναι ο χώρο όπου η Τουρκία. Θέλει να ελέγξει, γι' αυτό και αναπτύσσει τι αεροναυτικέ τη δυνάμει. Όμω δεν είναι στην καλύτερα των καταστάσεων. Και παρότι οι, οι τουρκικέ ανώτερε δυνάμει πολλούν μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη, τα ΟΚΑΒ, στην Ουκρανία και στην Πολωνία, εν τούτης, παρά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει, δεν μπορούν αυτά να μεταβάλουν ακόμη την ισορροπία ισχύω στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου και του Αιγαίου. Το δυτικό άκρο των Οθωμανικών επιδιώξεων είναι σαφώ η γραμμή Αλβανία, Δυτική, Λιβύης Και όπω αντιλαμβάνεστε όλοι, με την Αίγυπτο σε κατάσταση αναμονή και με το όπλο παραπόδα, με μια σειρά καταδικαστικών αποφάσεων των Αραβικού Συνδέσμου εναντίον τη Τουρκία, είναι προφανέ πλέον όλο, σε όσου παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, ότι η μαρτυρία της γεωγραφίας, όπως θα αναγράφω, είναι εκείνη η οποία προδικάζει και τις συμμαχίες. Διότι αναγνωρίζουν όλοι εκείνοι που συγκροτούν ένα μέτωπο ανασχέσεως του νεοθωμανικού επεκτατισμού. Ότι αν δοθεί χρόνο στην Τουρκία θα το εκμεταλλευτεί εις βάρος όλων των χωρών της περιοχής. Και αυτό το μήνυμα το αναγνωρίζει το Κρεμλίνο. Ναι, αλλά το συντηρεί. Διότι παρότι έχουν εμπλοκέ στη Συρία, στην περιοχή του Καυκάσου με τον Αγκόρνο Παραμπάχ και σε μια σειρά περιοχών ευαισθήτων όπω είναι η Ουκρανία και των τουρκοφόνων δημοκρατιών τη Κεντρική Ασία, είναι νομοτελειακό υπολογισμένο ότι η Τουρκία μαζί με τη Ρωσία θα πρέπει να έλθουν κάποια στιγμή σε μια μορφή τριβής που θα γίνεται εντονοτέρα και θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε ρήξη. Διότι η Τουρκία με τις πολιτικές της εξαγοράζει χρόνο, η Ρωσία συνεχώς προσπαθεί να την φέρει, να την απομακρύνει από την Δύση, αλλά είναι επίσης πασίγνωστον ότι όπως ανέμεναν από την Κίνα oh, και έπεσαν έξω όσοι θα είχαν προβλέψει αυτά, ότι θα ακολουθούσε μια ειρηνική πορεία, έτσι κατά αναλογία η Κίνα της Μεσογείου, η Τουρκία, επιδιώκει να κερδίσει τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία, να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα μαζί με τους αντιστοίχους φορείς βαλιστικών πυράβλων. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν και θα το πράξουμε στο μέλλον για το τουρκικό πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων που έχει την κάλυψη του διαστημικού προγράμματος, το τονίζω, είναι ψευδοκάλυψη αυτή. Και όταν φτάσει σε ένα σημείο που θα είναι αρκετά ισχυρά, τότε ευθέω θα απειλήσει όχι μόνο του δρόσους αλλά και όλε τι όμορφε περιοχέ. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο πρέπει να υποστεί εγκαίρω συντόμω ένα πλήγμα το οποίο θα είναι τόσο σημαντικό, ούτω ώστε θα οδηγήσει σε αναστροφή των εξελίξεων. Και αυτό το πλήγμα, δυστυχώς, δεν επήλθε στην, περιοχή των Ακόρων Καραμπάχ, το αναμένουμε είτε στη Συρία από τους Κούρδους, η περιοχή αυτή που ελέγχεται από τους Κούρδους είναι μια ενδυνάμια απειλή, σοβαρότατος κίνδυνος κατά της Τουρκίας, είτε στην περιοχή της Λιβύης, όπου τίποτα δεν έχει κρυφεί και είναι πλέον προφανές ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί ποια θα είναι οι σχέσεις και αυτό δεν αφορά μόνο τον Χάφταρ ή την παρούσα ελληνική κυβέρνηση, οι σχέσει των τουρκικών εξτρεμιστικών και των λοιπών ενόπλων δυνάμεων, των μισθοφόρων του δηλαδή, που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, με τα ευρύτερα δυτικά σχέδια. Σε αυτό το, σε αυτό το παίγνιο, ο πρώτο ρόλο, ο πιο σημαντικό, βρίσκεται στην Αίγυπτο, την οποία η Τουρκία προσπαθεί να δελεάσει με πολλού και διαφόρου τρόπου, όπω και το Ισραήλ αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν πρέπει να της δοθεί επιπλέον χρόνος ισχυροποιήσεώς της. Η Τουρκία είναι εκτός της δυτική παρατάξεως. Κάθε μέρα που περνά, δεν είναι υπερβολή, η Τουρκία πράττει ό,τι μπορεί στο εσωτερικά της για να προωθήσει, να εξελίξει, να ισχυροποιήσει τον, εξαραβισμό, εκ, εκ πάρει εξισλαμισμό, τον ήφη εξισλαμισθέντων των καθήκων γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Τουρκίας αποτελείται η συντριπτική πλειοψηφία από εξισλαμιθέντες χριστιανούς, προμέως από, από Έλληνες. Είναι η μουσουλμανική ρωμιοσύνη, η οποία όμως έχει τουρκική συνείδηση. Και αυτό αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Όλα ο πανταμάτορ χρόνος τα μεταβάλλει. Άλλωστε, ο ελληνισμός είναι μια έννοια, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια ιστορική περιουσία της περιοχής, η οποία εκτίνεται σε πολύ περισσότερες από την, Ελληνία, από την Ελλάδα χώρες και η συνείδηση την οποία αποκτούν οι περιβάλλοντες πληθυσμοί δεν είναι συνείδηση όπως την αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί, παραδείγματος χάρη, που για ο Αμερικανικό λαό καλείται nation, δηλαδή έθνο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αλλά είναι η ουσία του έθνου. Η ουσία η οποία αρχίζει από την επίγνωση τη ιστορική του ταυτότητα. Όταν και αυτό το εμπόδιο αρθεί στην Τουρκία, τότε οι εξελίξει θα είναι μοιραίω δραματικέ. Τι θα πρέπει να συμβεί για να φτάσουμε σε αυτήν ακριβώ την ιστορική στιγμή, μια στρατιωτική συντριβή του νεοθωμανισμού. Μία ήττα η οποία μπορεί να είναι είτε στι περιοχέ στι οποίε έχει εμπλακεί, είτε ακόμα και εντό τη, που θα δώσει την ευκαιρία και θα απελευθερώσει όλε εκείνες τις δυνάμει στην Τουρκία, που σύν τον χρόνο θα κατανοήσουν ποιο είναι ο ιστορικό του σκοπό και το μέλλον του. Όλα σε αυτόν τον κόσμο είναι αποτέλεσμα σχεδιασμών. Οι πρώτοι οι οποίοι ανέπτυξαν τέτοιου είδου σχεδιασμού, είμαστε εμεί, οι Έλληνε. Φίλοι και φίλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το θέμα του φυσικού αερίου και τη, όπως έχω πει και στο παρελθόν, της αναπτύξεως των πηγών που βρίσκονται νοτίως τη Κρήτη και δυτικά της Πελοποννήσου, χωρίς και των περιοχών που είναι νοτίως της Κύπρου, θα πρέπει να είναι το μέγιστο στρατηγικό μας μέλημα. Κάθε πρωτοβουλία την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να συνδεθεί με το ευρύτερο σχέδιο της Δύσεως, ούτω ώστε τώρα που οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι πλέον cost effective, κατά τους κατά την αγγλοσαξονική ορολογία, άρα μπορεί, είναι επικερδής, συμφέρουσα δηλαδή, όχι απλά η κατασκευή του EastMed, αλλά και μια σειρά σταθμών υγροποιήσεων, μεταφοράς υγροποιημένου, φυσικού αερίου. Όλα αυτά είναι φαρέτρα είναι βέλη στη φαρέτρα μα. Όλα αυτά ακυρώνουν τι πράγμα σε οποιοδήποτε ιδεολογια... ιδεολογικό αυτοσχεδιασμό εξωφρενικού τύπου, η Γαλάζια Πατρίδα. Συγγνώμη για την επόμενη, αλλά πρέπει μερικέ στιγμέ να μην ξεχνάμε πω κάποιοι βλέπουν τι περιοχέ, διότι εμεί συνηθίζουμε να τα βλέπουμε όλα όμορφα και ειρηνικά. Γι' αυτό ακριβώ και δίνουμε και την ευκαιρία μερικέ φορέ από αμέλεια, με ερωτηματικό τη δυνατότητα σε κάποιου συγκεκριμένου να δίνουν όπλα στην απέναντι πλευρά, όπω έγινε με το θέμα τη αλληλεία και τη αποποινικοποιήσεω τη παρανόμου εισδοχή των Τούρκων Αλγαίων. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που οι ειδικώ οι Αμερικανοί, χάρη στο Μενέντε, ο Μενέντε είναι η έκφραση μια ολόκληρου πολιτική, που πίσω τη στοιχίζονται πάρα πολλά άτομα, επωνύμου, επώνυμα και ανώνυμα, που ζουν, βιούν στι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και στη χώρα μα που έχουν καταλάβει και προωθούν την ιστορική αναγκαιότητα στηρίξεως όλων εκείνων των ενεργειακών σχεδιασμών του, οποίου τους οποίους η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, κάθε ελληνική κυβέρνηση πρέπει να το έχει ως πρώτη στο γεωστρατηγικό μέλημα. Η ενέργεια είναι γεωπολιτικό όπλο. Και ο τρόπος μεταφοράς της είναι στρατηγικό εργαλείο που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποπέσει στα χέρια σφετεριστών της γεωπολιτικής όπως είναι, είναι η Οθωμανική πειρατική αναθεωρητική Τουρκία. Αυτή είναι η στόχευση. Αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Καιρό να αρχίσουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τι έρευνε που θα οδηγήσουν στην παραγωγή σύστηξη των σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία. Να καταδειχθεί ακριβώς ότι αυτή η σύσφυξη δεν βοηθά τη Ρωσική Ομοσπονδία στους στόχους της, παρά αντιθέτως μεγαλώνει ένα ακόμα πιο σοβαρό γεωστρατηγικό πρόβλημα, το οποίο στο μέλλον θα την αγγίξει. Τρία. Πολύτε του ρωσικό εξοπλισμό στην Τουρκία. Να καταδειχθεί στη συμμαχία ότι ακριβώς η Τουρκία, ο επιτίδιος ουδέτερος του Βέμπερ, του περίφημο βιβλίο, του 21ου αιώνα συνεχίζει την παρελκυστική πολιτική του. Και κυριότερον η μαρτυρία της γεωγραφίας. Ποιος έχει τις μεγαλύτερες ακτές στη Μεσόγειο, η Ελλάς. Ποιος έχει το ισχυρότερο ναυτικό, η Ελλάς. Ποιος έχει την παράδοση, την ιστορική που βεβαιώνει, κατοχυρώνει, τίτλους κυριότητας νομής και κατοχής στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάς. Ο Ελληνισμός. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και ο κοιμόμενος Ελληνισμός στις Πέριξ περιοχές. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Αυτή θα πρέπει να είναι η στόχευσή μας. Και κυρίως να είμαστε αντιμέτωποι με την πραγματική και όχι την αληθοφανή πραγματικότητα. Η πραγματική πραγματικότητα, η ρεαλιστική όπω θα έλεγαν κάποιοι, βασίζεται στι έννοιε τη ισχύω. Όταν είσαι ισχυρό, απλά δεν υποχωρεί όσο σε επιβάλλει η αδυναμία σου και επιτρέπει τον αντίπαλό σου να σε πιέσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε να έχει καταστεί σαφέ. Και παρότι οι Τούρκοι συνεχίζουν το γεωστρατηγικό εκφοβισμό, οι 7 εμπλοκέ οι οποίες έλαβαν χώρα Εχθέ, απέδειξαν στου αγαπητού φίλου και συμμάχους ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία μπορεί ανα πάσα στιγμή να τσακίσει την νεοθωμανική. Είτε έχει υπταμένους, του οποίου προσέλαβε τώρα, είτε έχει και του παλαιότερου, με του οποίου έχουμε αναμετρηθεί τι προηγούμενε δεκαετίε. Ο Σι Πίνκ, ο παππού ή ο πατέρα, είναι το όνομα του Προέδρου τη Κίνα είναι του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής του, κινετών, του Κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων, του Λαϊκού Στρατού, όπως το ονομάζεται, Αναθικού και Αεροπορίας. Ουσιαστικά είναι ο νέος αυτοκράτορ. Τελικά είναι ιστορικών ίδιων της Κίνας να κυβερνάται από αυτοκράτορες, οι οποίοι είτε θα φέρουν την αυτοκρατορική επιγραφή, είτε την κομμουνιστική ιδιότητα. Το 2004 ήταν μια περίοδος όπου όλοι πίστευαν ότι η Κίνα θα ακολουθούσε την πολιτική της ειρηνική ανόδου. Θεωρούσαν λοιπόν κάτι ως δεδομένο, πόσο γελάει η ιστορία με αυτούς που θεωρούν ορισμένα πράγματα δεδομένα, πραγματικά ξεκαρδίζεται στα γέλια, και άφησαν επενδύσεις να πραγματοποιηθούν σε όλο το μήκος και το πλάθος της κινέζικης ενδοχώρας. Η Κίνα ήταν μια δύναμη η οποία πλέον να αναγεννάται από τους κομμουνιστικές τάχτες που ήταν από τις εποχές των δεκαετιών του Μάου Τσετούγκ και να αποκτά ένα τόσο ισχυρό πρόσωπο που πραγματικά αυτό φάνηκε όταν άξανα να καταγράφουν ότι η κινέζική ισχύς θα πρέπει να αναχαιτιστεί διότι αν δεν συμβεί αυτό ο πλούτος ο οποίος έχει συσσωρευτεί θα μετατραπεί ένα μέρο του σε επενδύσει στην άμυνα, θα αναπτυχθούν οπλικά συστήματα και στη συνέχεια η Κίνα πιθανόν να ακολουθήσει το δρόμο που θα αμφισβητήσει ευθέω την θέση τη πρώτη και ισχυρά υπερδυνάμεω δηλαδή των ΗΠΑ. Ακόμα και οι Ρώσοι, οι οποίοι έχουν την πιο στενή σχέση με την Κίνα, αντελήφθησαν εγκαίρω ότι τα ρωσικά οπλικά συστήματα σε όλες τις κατηγορίες οι οποίες πολλούσαν στους Κινέζους όχι μόνο έχουν ξεπεραστεί αλλά κινδυνεύουν να ξεπεραστούν την τρέχουσα και ιδίω την επομένη δεκαετία με τέτοιο αλματώδη τρόπο που θα καταστεί σοβαρό πρόβλημα για την ρωσική εθνική ασφάλεια η οποία σε μια αχανή Σιβηρία με μόνη παρένθεση την Μογγολία όπως βλέπετε εδώ που πρωτεύουσα η Κίνα μπορεί ουσιαστικά να διεισδύσει και να καταλάβει ανεμάκτος τις περιοχές των Ρώσων. Και αυτό θα έπρεπε να ήταν ένα από τα στρατηγικά θέλω της Δύσεως. η Δύσεις που θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο μια οριστικής τελικής συνεννοήσεως με την Ρωσία. Ευθύνεται όμως και η Ρωσία σε αυτό. Κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι είναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Υπάρχουν θέματα τα οποία ταλανίζουν κάθε άνθρωπο, κάθε προσωπικότητα, αλλά και κατά επέκταση κάθε κράτο. Δυστυχώ ο άνθρωπο είναι ένα όν το οποίο δεν μπορεί να συνεννοηθεί για πολύ καιρό για θέματα ειρήνη. Πάντοτε υπάρχει αντιπαλότη που οδηγεί στη σύγκρουση. Ο νόμο τη διάδοση. Φίλοι και φίλε, το ζήτημα όμω εδώ έχει να κάνει με το πόσο επικίνδυνη έχει εξελιχθεί η Κίνα. Σε τι στάδιο επικίνδυνοτητας έχει φτάσει. Σε αυτόν λοιπόν τον χάρτη, επειδή γεωγραφία έχει τον πρώτο λόγο, γεωγραφία, είπαμε, ποιοι είναι οι δύο βασικότεροι εκ των πυλών της γεωπολιτικής, αυτοί που δεν έχουν αλλάξει. Η ιστορία που συνέβη και η γεωγραφία η οποία με πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο τρόπο μεταβάλλεται. Πρέπει να έχουμε τεράστιους σεισμούς, να μας τυπήσει ένα, αστέρι, ένα ουράνιο σώμα αυτά λοιπόν μακριά εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η Κίνα ουσιαστικά είναι η κατάρα αυτής της χώρας έτσι φράσεται από μια σειρά γεωγραφικών αναχωμάτων τα οποία εμποδίζουν την ελευθέρα πρόσβαση των Κινεζικών του Κινεζικού εμπορικού και ναυτικού δυναμικού στις θάλασσες περιοχές η Ταϊβάν είναι το επίκεντρο της ανασχέσεως. Η Κορεατική Χερσόνησος, τα νησιά της Ιαπωνίας, Χοκάιντο, Χοντσού και Οσού, η περιοχή των Φιλιππίνων με τα χιλιάδες νησιά, η Ινδονησία, τα στενά της Μαλαϊκής και η Αυστραλία η οποία αποτελεί ένα ασφαλή νήσο, μια ασφαλή νήσο, ήπειρος είναι ουσιαστικός, η οποία βοηθάει και, που συνέβη και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον έλεγχο και οι δυνατόν στην επανακατάληψη, όπως έπραξαν οι Αμερικανοί κατά την περίοδο 41-44, των 45, των απολεσθέντων εδαφών, λόγω της Ιαπωνικής επεκτάσεως. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά, η ναυτική δύναμη που τα βάλει με τη μεγάλη ναυτική δύναμη, η Ιαπωνία, η αυτοκατορική με τις ΗΠΑ, το έλυσαν μεταξύ του, ενίκησε η πιο κρατεά, Τώρα λοιπόν είναι η σειρά τη Κίνα, η οποία θέλει να διεισδύσει σε αυτέ τι περιοχέ και μάλιστα στη νότια Συνική θάλασσα, νοτίω τη Ταϊβάν, τη Φορμόζα, όπω την αποκαλούν, και στα όρια τη Συντονισία απέναντι από τα σακτά στο Βιετνάμ και τι νήσου των Φιλιππίνων, θέλει να δημιουργήσει μια ζώνη, μια περίμετρο, όπου θα ελέγχει πλήρως Μέσω τη δημιουργία νησίδων, στρατηγικών νησίδων, τα νησιά Σπράτλινγκ μεταξύ αυτών, που κατασκευάζουν οι Κινέζοι, για να αλλάξουν το status quo. Ξέρετε, την, τον τρόπο καθορισμού των ε, υδατίνων ζωνών τον έχει αντιγράψει η άλλη μικρά Κίνα τη ε, Μεσογείου που είναι η Τουρκία. Ακόμα και το δόγμα του αντι-access που είναι ρωσοκινεζικό, το έχουν υιοθετήσει και οι Τούρκοι. Έχω πραγματοποιήσει μια ομιλία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών το Μάιο του 2018, πριν από τρία έτη. Όπου εκεί έχω σαφεί αναφορέ και στα τουρκικά εξοπλιστικά και στην τακτική και στρατηγική τη φίλου και συμμάχου. Εδώ λοιπόν πιέζεται ένα μεγάλο ζήτημα. Ότι η Κίνα έχει σχεδιάσει ακόμα και την ανακατάληψη τη Ταϊβάν. Οι πτώσει τη Ταϊβάν, ουσιαστικά θα πυροδοτούσε την, την πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ. Όμω όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, από το 4 μέχρι το 21, στα 17, μόλι έτη και δεν είναι κυριολεκτικά τα νούμερα, είναι όριο, η Κίνα ανέπτυξε τόσε πολλέ επιθετικέ πρωτοβουλίε, προχωρεί στην αυπήγηση ενό γιγαντιαίου ναυτικού, άρα δεν θέλει να καταστεί παρατηρητή, αλλά θέλει να περάσει στη σφαίρα επιρροή τη ολόκληρο η Ινδοκίνα, αν γίνεται, και να ελέγξει και τι Φιλιππίνες και κυρίω όλα εκείνα τα συμπλέγματα. Για να εκμεταλλευτεί τι πηγέ, τα στρατηγικά μέταλλα. Διαβάστε τα άρθρα του Σωτήριου του Καμενόπουλου, ενό εξαιρετικού επιστήμονα, ο οποίο αναφέρεται στις σπάνιε γης και πώ η Κίνα, αλλά και η Τουρκία, χρησιμοποιεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλα τα ευρήματα προκειμένου να τα συνδυάσουν και να αποκτήσουν, να ενισχύσουν το γεωπολιτικό τους δυναμικό. Και εδώ υπάρχουν δύο γραμμές αμήνης. Η πρώτη γραμμή αμήνης της Κίνας, αν πείτε τώρα ενδιαφερόμαστε για την Κίνα, ναι, γιατί ξέρετε... Τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα επηρεάζουν στην περιοχή μα. Άλλωστε, εμεί φιλοξενούμε και μια από τι πιο σημαντικέ κινέζικε επενδύσει, το, Λιμέ, το λιμένα, το λιμένα του Πυραιό, στην Κόσκο. Αυτά δεν μπορούμε να τα αφήνουμε εκτό. Μα ενδιαφέρουν και μα αφορούν. Εδώ λοιπόν είναι ένας χώρος στον οποίο η Ινδονησία και η Ιαπωνία μαζί με την Νότιο Κορέα, η οποία Νότιος Κορέα κατέστη η 8η χώρα, 8η χώρα μετά από την Αμερική, τη Ρωσία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ινδία, την Κίνα, τη Βόρειο Κορέα, η οποία έχει αποκτήσει υποβρύχια τα οποία εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους. Ναι, η Νότιος Κορέα. Βεβαίως. Αυτό τι μα δείχνει. Ότι αν η Νότιο Κορέα απέκτησε αυτή τη δυνατότητα, όπου ουσιαστικά συνορεύει και το μερίδιο ευθύνη τη είναι η περιοχή τη Ανατολική Συνική Θαλάσση, αφού η Ιαπωνία έχει αρχίσει ένα νέο πρόγραμμα ναυπηγή αεροπλανοφόρων και μεγάλων σκαφών, με στόχο όχι να ταγωνιστεί τα τη Ρωσία, αλλά να ελέγξει την Κίνα, αφού η Ινδονησία έχει μπει σε ένα εκτενέστατο πρόγραμμα ναυπηγήσεων πολεμικών πλοίων. Τώρα πλέον παίρνουν και τις Arrowhead, τις, 100, τις Arrowhead 140 που είναι και υποψήφια για το ελληνικό πρόγραμμα ω ε, ως φρεγάτα. Έχει τη σειρά της πιο ισχυρά δυνάμειος στην περιοχή της Αυστραλίας. Τι κάνει λοιπόν η Αυστραλία. Η Αυστραλία τι κάνει. Η Αυστραλία λοιπόν είχε ένα, μια σειρά από παλαιά τύπου Collins, κλάσος Collins, διζελοκίνητα συμβατικά υπομπλή τα οποία έπρεπε να ξεκινήσουν από την Ήπειρο να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στις περιοχές κρίσεως. Ποτέ. Και ήρθε η Γαλλία και πρότεινε μια λύση. Και η λύση τι ήταν ομοίως συμβατικά υποβρύχια. Και αυτή η λύση απαιτούσε χρόνο, πολυδάπανη, αλλά είχε κανένα πρόβλημα. Δεν, είχε κατά, δεν συνοδευόταν από τα αντίστοιχα όπλα και δεν ήταν πυρηνική. Αποτέλεσμα. Η επανάκαψη των ναυτικών δυνάμεων. Αμερικανοί και Βρετανοί, κυρίω οι Αμερικανοί συνεπικορούμενοι από του Βρετανού, παρενέβησαν, παραμέρισαν τη γαλλική πρόταση, είπαν στην Αυστραλία ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν. Άρα αυτό δείχνει σπουδή. Άρα περιμένουν τα επόμενα χρόνια κίνηση κατά τη Ταϊβάν. Και όχι μόνον. Θα πάρει πυρηνικά υποβρύχια, τα οποία πυρηνικά υποβρύχια θα κατασκευαστούν στη χώρα σου, θα εξοπλιστούν με όπλα τύπου Tomahawk. Australia, United Kingdom, United States είναι η νέα συμφωνία. Τεχνητή νοημοσύνη, μην το ξεχνάμε, πολλά κρύβονται πίσω από αυτό. Προηγμένα βαλιστικά όπλα, ναι, το έχει κάνει και η Νότιος Κορέα. Και ξαφνικά η Αυστραλία αναβαθμίζεται και το ναυτικό της, πυρηνικοποιείται και πιθανόν να έχουμε και συντόμως και ενδιάμεση λύση, interim solutions, εγκαθείς που θέλουμε για το δικό μας το πολεμικό ναυτικό. Που θα μπορεί να είναι και με λίζιν, ακόμα και με ενοικίαση υποβρυχίων. Ο στόχο είναι να κερδιθεί χρόνο. Έχει χτυπηθεί λοιπόν το καμπανάκι. Άρα πλησιάζουμε σε ένα σημείο βρασμού στην πεσφαίρα του Ινδοειρηνικού. Γι' αυτό και έχει προσεγγιστεί και η Ινδία. Και οφείλω να πω ότι αυτό το σημείο βρασμού πλέον οδηγεί την Κίνα στο να αναλάβει πλέον εκείνη πρωτοβουλίε προκειμένου να προλάβει κάποιε εξελίξει που μπορεί ακόμα να περιλάβουν στο προσεχέ μέλλον την πλήρη πυρηνικοποίηση των Αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων. Ακόμα και την κατοχή πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανοίξει πραγματικά την φύρα του φρονοκομείου. Αλλά βλέπετε στην ιστορία της ανθρωπότητας ζούμε συνεχώς μέσα σε ένα φρονοκομείο από το οποίο συνεχώς εισερχόμαστε και εξερχόμαστε. Το φρονοκομείο όμως είναι εκεί πάντα παρόν. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Θα ξαναπούμε αυτό στο μέλλον. Με ιδιαίτερη θλίψη και οργή. Διάβασα σήμερα ότι εχθέ εγκαινιάστηκε ένα οίκο τη Τουρκία τη στη Νέα Υόρκη, στο οποίο παρέστησαν μάλιστα εκτό των άλλων και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Αυτό το οποίο βλέπετε πίσω μου, κυρία Εμινέα Ερντογάν, η σύζυγο του πρόεδρου τη Τουρκική Δημοκρατία, ο Αλάχναν την κάνει δημοκρατία, που λέει για Οθωμανική Αμερική. Είπε λοιπόν σε μια αποστροφή τη η κυρία Ερντογάν, Τούρκοι, Κούρδοι, Αρμένοι, Εβραίοι και Έλληνε μετανάστε ξεκίνησαν μαζί σε αυτό το μονοπάτι και έμειναν μαζί στην Αμερική. Βλέπουμε, εδώ τρίζουν τα κόκαλα των πεθαμένων, των φωνευθέντων, των σφαγιαστέντων την πολυπολιτισμικότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε αυτή την μεταναστευτική περιπέτεια. Δηλαδή, εδώ και η σημεία των Ηνωμένων Πολιτιών, στη Σμύρνη, τη στιγμή που σφαγιάζεται ο πληθυσμό, που καίγεται η πόλη. Δηλαδή, οι γενοκτόνοι Τούρκοι είναι αυτοί οι οποίοι έσφαξαν, κατέσφαξαν, γενοκτόνησαν Αρμενίου, Έλληνα, Ασσυρίου, Χαλδαίου και όποιε άλλε μειονότητε υπήρχαν και του Κούρδου, τολμούν και λένε γιατί τους έχει επιτραπεί αυτό το πράγμα και κάποιοι το μονιμοποιούν. Και αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Δεν μπορούμε να μονιμοποιούμε, να νομιμοποιούμε, συγγνώμη, και να μονιμοποιούμε, Που τα λανθάνουν σε μερικές φορές τα αληθή λέγη, τις, ε, τις ανιστόριδες εγκληματικές συμπεριφορές της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί κάθε τόσο με οποιαδήποτε ευκαιρία να εξεπλύνει το βρώμικο παρελθόν της. Γιατί είναι βρώμικο το παρελθόν της. Είναι εγκληματικό παιδί, παρελθόν του. Αυτοί όλοι που βλέπετε δεν ήταν μετανάστες Σφαγιάστηκαν. Και όσοι από αυτού κατάφεραν να ξεφύγουν, όσοι τυχεροί, κάποιοι εξ αυτών κατέληξαν στην Αμερική. Δεν αποτελεί δηλαδή μεταναστευτικών ίδιων και πολιτική τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, η οποία ήθελε να εκαθαρίσει κάθε τι ξένο που δεν είχε εκτουρκιστεί, παρακαλώ. Και δεν είναι μόνο αυτό είναι το γεγονό ότι έχουν το θράσο σήμερα, το μεγάλο ιστορικό θράσο, να παρουσιάζονται στη Νέα Υόρκη και να μιλούν για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να του είχε απαγορευτεί ευθύ εξ αρχή. Διότι όλοι αυτοί είναι απόγονοι εγκληματιών. Διότι όλοι εκείνοι προκαλούν ακόμα και σήμερα την ιστορική μνήμη. Σε μια περίοδο που του χρόνου θα θυμηθούμε τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας σε λίγο θα μας πούν και θα μας εξομοιώσουν τις δικές μας τραγικές συνθήκες με αυτά που εκείνοι, εκείνοι προκάλεσαν στη Συρία, στο Ιράκ και αλλού. Φίλοι και φίλες, ζούμε σε πολεμικές συνθήκες. Ζούμε σε συνθήκες υβριδικού πολέμου, επιχειρήσεων κατά της Τουρκίας εναντίον μας. Μιας Τουρκίας η οποία ρέπει προς τον ακραίο εξισλαμισμό κάθε μέρα. Υπάρχει πρόταση από τη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων να αντικατασταθεί στην Τουρκία η καθημερινότητα από το United, που σημαίνει καλημέρα, στο Σαλαμαλέκουμ. Μάλιστα. Η Τουρκία λοιπόν πραγματοποιεί βήματα προ τα πίσω. Τόσο πολύ προ τα πίσω, που ακόμα και εκείνοι που του εξισλάμισαν θα έμεναν να ζούσαν σήμερα με το στόμα ανοιχτό. Οπία κατάπτωση οποία πτώσεις και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία κόπτονται, ότι συνεχίζουν να αποτελούν τμήμα της Δύσεως. Ναι, αν η Δύσης ήταν ένα ύφασμα, το οποίο το άκρο της άκρο ήταν κάτι μεταξύ επιράματος και φθοράς, κάπου εκεί θα ανήκε και η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει σχέση με τη Δύση. Ουδέποτε υπήρξε ανήκε στη Δύση. Και η σημερινή υβριδική Τουρκία είναι κάτι το οποίο πραγματικά χρειάζεται και απαιτείται χειρουργική, επέμβαση με στόχο τη σωτηρία τη. Και αυτό το γνωρίζουν οι δυνάμει του εξωτερικού. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχαμε και την σύνοδο τη των... της Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Συγχαρητήρια στον στρατηγό Φλόρο, ο οποίο είχε την δυνατότητα να παρουσιάσει και στου επιτελεί του φυσικά μια άριστη σύνοδο. Αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε. Κάθε 30 χρόνια και φέτο ήρθε. Αυτή συνέβη λοιπόν στην Αθήνα, διεξήδηση στην Αθήνα, επί τη ευκαιρία των 200 ετών τη Ελληνική επαναστάσεως. Μάλιστα. Αυτά που φοράνε οι Τούρκοι, και ο Γκιουλέρο, ο αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και ο αντιστράτηγο τη αεροπορία, μου διαφεύγει το επώνυμό του, δεν τα διαβάζω, είπαμε. Ο λόγο είναι άμεσο. Μην ψάχνετε να βρείτε κείμενο, δεν υπάρχει. Τι φέρουν mm, τα καρτελάκια, ποια είναι η ταινία. 200 χρόνια της ελληνικής επαναστάσεως. Ούτε στα χειρότερα όνειρά του θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Και δεν είναι αστείο, είναι πραγματικό της. Συγχαρητήρια λοιπόν και το επίσημο σήμα της Συνόδου Κορυφής στο στρατηγό Φλόρο που αν μη τι άλλο με αυτόν τον τρόπο φόρεσε στους Τούρκους συναδέλφους του τα σημεία ένα έτσι, ένα δώρο το οποίο δώρο του θυμίζει ότι πριν από 200 χρόνια επιτέλους εκτινάξαμε τον ζυγό τους. Και δεν τελειώσαμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Με αυτό θέλω να κλείσω. Εδώ, τα πρώτα γραφάλ, οι ρηπές, στη Γαλλία, με Έλληνα χειριστάς και Γάλλους εκπαιδευτάς, πραγματοποιούν, συνεχίζουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Στην άνω όμως φωτογραφία, βλέπουμε ένα μοιράζ 2.000 παύλα 5, το οποίο φέρει έναν ένα βλήμα αέρος επιφανίας AME39 Exocet. Είναι αυτά τα βλήματα τα οποία υπάρχουν πλέον εν αυθονία στο ελληνικό οπλοστάσιο. Κατορθώσαμε μετά από αρκετά χρόνια και είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι δυστυχώς οι φίλοι μας οι Γάλλοι πρέπει να τους δώσεις τα χρήματα που πρέπει τη δεδομένη στιγμή, ιδάλλως δεν έχουν και τον τρόπο να σε βοηθήσουν όταν υπάρχει δυσκολία σε αντίθέσει με κάποιες άλλες πηγές. Αυτά λοιπόν τα βλήματα τα AM39 είναι εκείνα τα οποία περιμένουν το τουρκικό πλοίο αμφιβείων επιχειρήσεων, το Ανατολού, περιμένουν τις, τα τουρκικά σκάφη επιφανείας, περιμένουν οτιδήποτε πλέει, ακόμα και ερευνητικό σκάφος δεν είναι αυτό, σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος χάσει την ψυχραιμία του, Μερικέ φορέ στο Αιγαίο συμβαίνει και αυτό, να του δώσουν το κατάλληλο μάθημα. Γιατί αυτό που είδατε είναι μήνυμα. Άλλο το μήνυμα, άλλο το μάθημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στου ανθρώπου εκείνους τη πολεμική αεροπορία. Δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, γιατί δεν είναι μόνο οι χειριστέ. Είναι η υποδομή. Είναι η αξιωματικοί, η υπαξιωματικοί άνδρε και γυναίκε σε όλα τα επίπεδα τα οποία φροντίζουν αυτά τα ατσάλινα, τα χαλίβινα, μεταφορικός πάντοτε όπλα της Ελλάδος των ελληνικών ενόπλων να κυριαρχούν. Γιατί το έβλημα της πολεμικής μας αεροπορίας είναι διαχρονικός και ένα. Εν υψηκρατήν. Πάντοτε να υψηκρατούμε. Γιατί τα ύψη όπως και η επιφάνεια αλλά και ο βυθός των ελληνικών εδαφών σε ξηρά θάλασσα και αέρα, ήταν, είναι και θα είναι ελληνικός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένας μεγάλος χαιρετισμού σε αυτούς τους διαχρονικούς, τον τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ πολύ.